Την ανεξαρτητοποίηση του έκανε γνωστή, κυρίες και κύριοι, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Σύνθεσης και Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης, ο κ. Μιχάλης Αμερίδης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αμερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τις προηγούμενες μέρες, λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, κάνατε μία πρόταση συνεργασίας, ενώ ήσασταν ακόμη στην Περιφερειακή Σύνθεση, με επικεφαλής τον Χριστόδουλο Τοψίδη, μία πρόταση συνεργασίας προς τις δύο παρατάξεις, του κυρίου Μέτιου και του κυρίου Τοψίδη, να συνεργαστούν ως παρατάξεις οι οποίες τα στελέχη τους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μία παράταξη έχει και την στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Τελικά δεν φάνηκε να έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές τουλάχιστον. Και ήρθε πλέον η ανεξαρτητοποίησή σας. Κοιτάξτε, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς, η πρόταση μου είχε να κάνει με την ενότητα των ανθρώπων που ανήκουν στον ίδιο χώρο, με το να αφήσουμε πίσω διχόνοιες και πάθη του παρελθόντος και να προχωρήσουμε μπροστά για το καλό του τόπου. Ενωμένοι και στα πλαίσια των κοινών παραταξιακών ιδεών που έχουμε, στα πλαίσια του ότι συμφωνούμε και συνενούμε με την πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και ότι πλέον αυτό είναι λίγο παράτερο και περίεργο και διχάζει και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η κυρίαρχη στην δική μας την περιοχή, εξαιτίας των προσώπων, παρά των ιδεών και των πράξεων. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτό θα οριμάσει ακόμα πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι όριμο πλέον. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει πλέον, θα υλοποιηθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Να καταλήξουμε σε μια κοινή περιφερειακή παράταξη και μια κοινή πορεία προς τις εκλογές. Είναι όριμο, αναφέρετε. Πιστεύω ότι είχατε συζητήσει πιο πριν για την αρχική σας δήλωση με τον επικεφαλής της παράταξης που ανέκεται την Περιφερειακή Σύνθεση, έτσι? Όχι μόνο, και με όλα τα εκλεγμένα μέλη. Υπήρξε ένα ικανό διάστημα, είχα στείλει τις σκέψεις μου, ένα ικανοποιητικό διάστημα έτσι να τις δουν, να τις μελετήσουν. Κάναμε και μια παραταξιακή έτσι, σύσκεψη, να το πω έτσι, διαδικτυακή, και κουβεντιάστηκαν αρκετά πράγματα. Και είδατε ότι υπάρχει όριμο έδαφος για να γίνει μια τέτοια σύμπραξη? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει όριμο έδαφος, απλώς δεν είναι η ώρα να το πούνε όλοι. Μετά από δύο χρόνια, γιατί κάνατε τώρα αυτή την πρόταση συνεργασίας, μετά από τις συζητήσεις αυτές τις οποίες κάνατε με την παράταξή σας, δηλαδή, και γιατί όχι νωρίτερα? Έγινε κάτι στο διάστημα αυτό, ήταν κέριο το σημείο το οποίο επιλέξατε να κάνετε αυτή την πρόταση ανοιχτά? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι υπήρξε μια ανώμαλη περίοδος. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία πλήγωσαν τον κόσμο. Και έγιναν και εκλογές, οι οποίες πάντα οι εκλογές έχουν μία ένταση. Όλα αυτά καταρχήν έπρεπε να ηρεμήσουν, να κατασταλάξουν, να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα, να σκεφτεί ο καθένας καλύτερα τι γίνεται, πού πηγαίνει αυτή η πορεία. Υπήρξε επίσης ένα διάστημα στο οποίο είδαμε όλοι πώς κινούνται τα πράγματα, πώς μπορούν να κινηθούν για το μέλλον, και νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος χρόνος. Ήταν μια σκέψη μου η οποία ήταν μηνών πίσω, δεν ήταν κάτι πολύ έτσι πρόσφατο, το οποίο τη στιγμή που κάποιος άφησε να έπαιρνε την πρωτοβουλία, πήρα την πρωτοβουλία να το συζητήσω, να προσπαθήσω να το ρημάσω και εν τέλει να δημοσιοποιήσω και αυτές τις σκέψεις μου. Και νομίζω ότι το διάστημα ήταν ικανοποιητικό. Και δεν ήθελα να καθυστερήσει άλλο, να περιμένουμε άλλο. Νομίζω ότι κάποια πράγματα όταν τα σκέφτεσαι και όταν έχεις κατασταλάξει από την εμπειρία σου και από τα δεδομένα που βλέπεις στο περιβάλλον, αλλά και από τον κόσμο που μιλούσα, δεν νομίζω ότι έπρεπε να καθυστερήσει περισσότερο, έπρεπε να υποθούν. Αυτές όλες οι σκέψεις, κύριε Αμερίδη, γιατί δεν υπήρχαν αρχικά όταν δεχθήκατε και αποδεχθήκατε και θελήσατε να μπείτε σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ήταν απέναντι από το κυβερνών κόμμα και διέσπασε έτσι την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, όπως θυμάστε, εκείνη την περίοδο μετά το θάνατο του αείμνους του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, υπήρξε μια ανώμαλη, να το πω έτσι, κατάσταση. Το οποίο είχε να κάνει με πολλά στελέχη, όχι μόνο με μένα ή τον κύριο Μέτιο, υπήρξε μια, να το πω έτσι, ίσως δεν ήταν και όριμα τα πράγματα, ήταν κάτι ξαφνικό, το οποίο δεν μπόρεσε να διευθετηθεί μέχρι την περίοδο που μεσολάβησε μέχρι τις εκλογές του 19. Αλλά το ότι αυτό μέχρι το 19 δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να οριμάσει ή να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το συνεχίζουμε και να το διαιωνίζουμε. Όταν
μιλάμε, ξαναλέω, για ανθρώπους οι οποίοι προερχόμαστε από τον ίδιο πολιτικό χώρο, έχουμε κοινούς αγώνες και σίγουρα θα έχουμε και κοινή πορεία στο μέλλον. Έπρεπε κάποια στιγμή αυτά να σταματήσουν. Για σας ήταν το σωστό timing, η σωστή ώρα να κάνετε αυτή την πρόταση. Πιστεύατε ότι θα γίνει αποδεκτή η κυρία Μερίδη από τις δύο παρατάξεις? Κοιτάξτε, δεν περίμενα μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων λίγων ωρών ή ημερών να γίνει απόλυτα αποδεκτή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει το διάστημα έτσι, των επόμενων εβδομάδων, να το πω έτσι, που μπορούν να οριμάσουν κάποια πράγματα στους ανθρώπους που θέλουν να τα σκεφτούν για να τα οριμάσουν. Γιατί υπάρχουν τα δεδομένα τα εξής. Το ένα είναι σκέπτομαι τι θέλω και πώς μπορεί να γίνει αυτό που θέλω, και το άλλο ότι δεν θέλω να κάνω τίποτα. Έτσι, και θέλω να προχωρήσει η κατάσταση έτσι όπως είναι. Αναφέρεστε σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να επιλέξουν τελικά να δεχτούν αυτή την πρόταση ή γενικότερα στις δύο τις παρατάξεις και να γίνει από κοινού με τους επικεφαλείς? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτό το οποίο είπα και εγώ είναι ότι αυτό είναι η απέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της βάσης και των πολιτών, ιδίως αυτών που αφουγκράζονται τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό είναι διαπιστωμένο από μένα προσωπικά, στην κοινωνία στην οποία ζω και στην οποία κινούμαι, και δεν είναι μόνο της Ξάνθης, αλλά είναι ευρύτερα και της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας, την οποία εγώ αυτές τις μέρες οφείλω να σας ομολογήσω ότι την εισέπραξα με πολύ θετικά μηνύματα και αποδοχή στους χώρους που κινούμε, και το οποίο με ικανοποιεί. Δηλαδή ικανοποιήθηκαν οι πολίτες από την ανεξαρτητοποίηση. Επιβεβαιώνουν ότι η σκέψη μου ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα οφείλουν και τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία είναι στην διοίκηση, είναι εκλεγμένα μάλλον στην περιφέρεια στις δύο παρατάξεις, να το σκεφτούν περισσότερο. Τα σχόλια τα οποία εισπράξατε και ήταν θετικά ήταν για την ανεξαρτητοποίησή σας, για τις θέσεις σας ή για το ότι αποχώρησατε από μια παράταξη η οποία ήταν απέναντι στο κυβερνών κόμμα? Τα σχόλια τα οποία εισέπραξα ήταν θετικά καταρχήν για τις σκέψεις τις οποίες εξέφρασα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που οι σκέψεις τις οποίες εκφράζω με το δελτίο τύπου που έβγαλε η παράταξη στην οποία ανήκα και στο οποίο ουσιαστικά με καλούσε έμπρακτα να μην τις υιοθετώ, με ανάγκασε να ανεξαρτητοποιηθώ κιόλας. Mm-hmm. Συνεπώς δεν μπορούσα να είμαι σε μια παράταξη η οποία μου έλεγε να μην κάνω αυτό που σκέπτομαι. Άρα είναι και ένα προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στις επόμενες εκλογές για τη συγκεκριμένη παράταξη, πιθανόν κυρία Μερίδη, έτσι, από τις συζητήσεις τις οποίες είχατε. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω για το τι θα γίνει για κάποιους άλλους. Φυσικά, έχετε ανεξαρτητοποιηθεί. Ας πάμε και σε αυτό το κομμάτι τώρα. Θα μείνετε ανεξάρτητος ή τελικά θα ακολουθήσετε τις απόψεις σας και θα ενταχθείτε στο στηριζόμενο συνδυασμό από το κυβερνών κόμμα ή θα αποχωρήσετε τελείως από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Δεν θα αποχωρήσω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι η έδρα την οποία κατέχω και με βάση και τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η έδρα η οποία μπορώ να τη διαχειριστώ εγώ. Οφείλω με βάση τον κανονισμό να έχω την άποψή μου, mm-hmm, ανεξάρτητα και ελεύθερα, χωρίς να περιορίζουμε από κανενός είδους περιορισμούς παρατάξεων ή άλλων. Εάν ο νομοθέτης ήθελε κάτι διαφορετικό, την έδρα θα την άφηνε να την διαχειριστεί η ίδια η παράταξη. Συνεπώς δεν θα παραδώσω προς το παρόν την έδρα μου. Το άλλο είναι ότι το πώς θα λειτουργήσω μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το είπα από την πρώτη στιγμή μέσα στην επιστολή την οποία έδωσα και δημόσια στα μέσα ενημέρωση τη Δευτέρα. Θα ακολουθήσω αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό, θα συνδράμω για τη στήριξη της πολιτικής που εφαρμόζει η διοικούσα παράταξη και θα προσπαθήσω με τις ιδέες μου, με τις προτάσεις μου, με τις ενέργειές μου να βοηθήσω έτσι ώστε κάποια πράγματα στην περιφέρεια να προχωρήσουν καλύτερα, κατά την άποψή μου. Επειδή υπάρχει πρόταση του κυρίου Μέτιου στην επιστολή, την οποία δημοσιεύθηκε και από εκείνο το συνδυασμό, γι' αυτό αναφέρομαι αν τελικά θα ενταχθείτε και σε αυτό το συνδυασμό ή ως ανεξάρτητος θα στηρίξετε, όπως είπατε, την για την αντιμετώπιση που είχε η σκέψη μου, η δήλωσή μου από τον περιφερειακό του κύριου Χρήστο Μέτιο. Ήταν μια δήλωση η οποία δίνει όντως και αυτό το στίγμα πάνω στα πλαίσια τα οποία έφτασα και εγώ. Συνεπώς συμφωνούμε. Μιλάει ότι ξεχνάμε τα λάθη του παρελθόντος, προχωράμε μπροστά, ξεχνάμε, προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου. Συνεπώς είναι προς θετική κατεύθυνση και στην κατεύθυνση την οποία σκέπτομαι και εγώ. Είναι μια ανοιχτή πόρτα και ένας ανοιχτός διάβολος και προς άλλους ανθρώπους. Αλλά
ήδη και εγώ έχω πει ότι ανεξάρτητα από το τι θα είχε υποθεί, υπόθηκε θετικό από τον κύριο Περιφερειάρχη, εγώ θα ακολουθούσα αυτό το δρόμο της συνένεσης, της συνεργασίας και της ενότητας της παράταξης στην οποία ανήκω. Μάλιστα. Και πραγματικά πιστέψουμε ο κόσμος και η βάση θέλει ενότητα. Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, δεν τους ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι όμως στις περιφερειακές. Μια πληθώρα ικανών στελεχών. Στις περιφερειακές εκλογές και γενικότερες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι πολίτες επιλέγουν και ψηφίζουν ανάλογα με τα πρόσωπα. Και εσάς, κυρία Μερίδη, σας ψήφισαν κάποιοι πολίτες, σας εξέλεξαν σε αυτή τη θέση, ενώ ήσασταν σε έναν άλλο συνδυασμό. Σε αυτόν που ήσασταν αρχικά, έτσι. Όχι μόνο του συνδυασμού, ψηφίζουν τα πρόσωπα. Βέβαια. Γι' αυτό και πολλές φορές, ανάλογα με το ψηφοδέλτιο το οποίο γίνεται, ψηφίζεται και παίρνουν κάποια ποσοστά. Ποιος φαντάζεται ότι ήξερε τόσο καλά τον κύριο το ψήφι στην Κάνη για να τον ψηφίσει. Υπάρχει σαφώς ο κόσμος ο οποίος ψήφισε τον Μιχάλη τον Αμυρίδη. Mm-hmm. Και θα τον ακολουθήσει τον Μιχάλη τον Αμυρίδη εκεί που είναι. Και ο κόσμος αυτός, επειδή έχω επαφή και επικοινωνία και προτού δημοσιοποιήσω και την άποψή μου, συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο. Όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και όλων η άποψη ήταν ότι πρέπει να πάψει η διχόνοια και η διάσπαση των ανθρώπων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι ένας συνδυασμός πρέπει να έχει ανθρώπους μόνο από μία παράταξη. Αλλά όταν η μία παράταξη είναι κυρίαρχη σε ένα χώρο και θέλει να είναι ενωμένη, θέλει και τα στελέχη της να βρίσκονται σε ένα συνδυασμό. Έτσι ώστε να αγωνίζονται μαζί. Υπάρχουν κοινοί αγώνες, υπάρχει κοινό παρελθόν και υπάρχει κοινό μέλλον. Υπάρχουν κοινά οράματα. Πώς θα τα στηρίξουμε όλα αυτά όταν είμαστε διχασμένοι και συνεχίζουμε να είμαστε διχασμένοι. Είπαμε ότι υπήρξε μια ανώμαλη κατάσταση. Αυτό δεν προήλθε επειδή ξαφνικά ο δεύτερος συνδυασμός, θέλω να πω, mm-hmm. από μια ανάγκη. Προήλθε διότι όντως υπήρξε μια ανομαλία μετά το θάνατο του Γιώργου του Παυλίδη. Οφείλουμε να τα θυμόμαστε αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά και από μόνο ότι προήλθε από μια άλλη ανάγκη. Πάντως εσείς μιλήσατε πριν. Συνεπώς, αυτό το πράγμα και αυτή η ανομαλία ορίμασε ο χρόνος, ορίμασαν οι καιροί και πρέπει να πάψει. Άποψή μου είναι αυτή. Την οποία επιλέξατε κιόλας, έτσι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά του, αλλά δεν είναι και απαραίτητο να το αποδεχόμαστε όλοι. Μίλησατε πάντως για μία πόρτα ανοιχτή που υπάρχει από την παράταξη του κυρίου Μέτιου. Μένει να δούμε τώρα αν θα την περάσετε αυτή την πόρτα, κυρία Μερίδη. Κοιτάξτε, η πόρτα την οποία ήδη είμαι και την οποία ήδη έχω περάσει είναι η πόρτα, ξαναλέω, της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. Ενότητα, όχι διχόνοια. Υπάρχει χώρος για όλους να προσφέρουμε από όποιο μετερίζει υπάρχει. Κάθε φορά υπάρχουν θέσεις οι οποίες διεκδικούνται από πολλά στελέχη. Γιατί όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία έχει πληθώρα ικανών στελεχών. Άλλα συμμετέχουν ήδη στη διοίκηση ως σύμβουλοι δημοτικοί, ως περιφερειακοί σύμβουλοι, ως βουλευτές. Και άλλοι δεν συμμετέχουν ακόμα. Συνεπώς. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, η κοινωνία και ο καθένας πρέπει να κάνει την προσπάθειά του. Αλλά εφόσον πιστεύουμε και είμαστε μέσα σε μια παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που μπορεί και θέλει να αναπτύξει την Ελλάδα, μπορεί και θέλει να αναπτύξει καλύτερα την Θράκη, μπορεί και θέλει να αναπτύξει καλύτερα την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οφείλουμε όλοι μαζί να σταθούμε δίπλα, αρρωγή, να αποδεχτούμε κάποια πράγματα. Οι εκλογές τελείωσαν. Περιφερειακή είναι ο Χρήστος ο Μέτιος, να συνδράμουμε στο έργο του και όλοι μαζί να βάλουμε πίσω το εγώ μας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην παραγωγή έργου. Μάλιστα, απόλυτα κατανοητά και σίγουρα με εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Κύριε Μερίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση και για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.